Το Phantom 2 είναι ένα αεροπλάνο σταθμό στην εξέλιξη της αεροπορίας και των αεροπορικών επιχειρήσεων. Οι επιδόσεις και η ευελιξία δεν ήταν τα μεγαλύτερα προσόντα του. Το 1958, όταν πέταξε για πρώτη φορά, αλλά και όταν 4 περίπου χρόνια αργότερα μπήκε σε υπηρεσία, υπήρχαν οπωσδήποτε μαχητικά αεροπλάνα πολύ πιο ευέλικτα και με σαφώς καλύτερες επιδόσεις ύψους, ταχύτητας, επιτάχυνσης και βαθμού ανόδου. Το Phantom, που συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε 5 από τις αρχικά 12 αεροπορικές δυνάμεις που το αξιοποίησαν επιχειρησιακά, αρχής γενομένης από το 1962, έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην ιστορία της αεροπορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί είναι το πρώτο πραγματικά πολλαπλού ρόλου μαχητικό αεροπλάνο που σχεδιάστηκε ποτέ και κατασκευάστηκε σε μεγάλους αριθμούς. 68 εκατομμύρια εργατόρες κόστησε στην εταιρεία McDonnell η ανάπτυξή του. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν ένα μαχητικό που μπορούσε παράλληλα να χρησιμοποιηθεί τόσο για την προσβολή στόχων στο έδαφος με συμβατικές βόμβες και κατευθυνόμενα όπλα, όσο και στον αέρα με πυροβόλα και φυσικά και με πυράβλους που καθοδηγούσε το ραντάρ του. Πρώτος χρήστης του Phantom ήταν η αεροπορία του Αμερικανικού Ναυτικού. Το F-4 δηλαδή, αυτή είναι η κωδική του ονομασία, είναι ένα μαχητικό που σχεδιάστηκε να επιχειρεί, να απονιώνεται και να προσμειώνεται με άλλα λόγια, από τα επίπεδα καταστρώματα των αεροπλανοφόρων. Κατά την πάγια τακτική εκείνης της εποχής, μεταξύ των πρώτων εκδόσεων που σχεδιάστηκαν ήταν και το φωτογραφικό Phantom. Διέφερε από τα μαχητικά ως προς το ότι το ρίγχος του είχε διαφορετικό σχήμα και μεγαλύτερο μήκος για να μπορεί στο εσωτερικό του να φιλοξενεί φωτομηχανές. Τα πρώτα RF-4, όπως ονομάστηκαν τα φωτογραφικά Phantom, εντάχθηκαν στη δύναμη του Σώματος Πεζοναυτών και της αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1964. Στην Ελλάδα, τα πρώτα Phantom που παρέλαβε η πολεμική αεροπορία θα ενταχθούν στη δύναμή της την άνοιξη του 1974. Φωτοαναγνωριστικά RF-4Ε θα αρχίσουν να παραλαμβάνονται 4,5 χρόνια αργότερα, από τον Νοέμβριο του 1978. 8 τέτοια αεροπλάνα παραγγέλθηκαν τον Ιούνιο του 1977 και οι παραδόσεις τους ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 1979. Η μονάδα της πολεμικής αεροπορίας με τη μεγαλύτερη εμπειρία στη διεξαγωγή αποστολών φωτογράφησης από αέρος, η 348 μοίρα τακτικής αναγνώρισης, ανέλαβε από τότε την ευθύνη της αξιοποίησής τους. Το 2008 λοιπόν είναι η χρονιά που το φωτογραφικό Phantom συμπληρώνει 3 δεκαετίες παρουσίας στους ελληνικούς ουρανούς. Παρουσία με καθοριστική σημασία όχι μόνο για την άμυνα της χώρας, αλλά και για δεκάδες κοινοφελείς σκοπούς. Το Phantom είναι ένα επιβλητικό διθέσιο δικινητήριο αεροπλάνο που έχει τη δυνατότητα να πετάει περιχητικά. Πραγματικά θηριώδες για μαχητικό, με συνολικό μήκος που ξεπερνά τα 19 μέτρα, μέγιστο ύψος 5,03 μέτρα και άνοιγμα πτερίγων εκπέτασμα 11,71 μέτρα, προκαλεί δέος σε όποιον δεν το ζει καθημερινά από κοντά, ακόμη και αν το έχει δει δεκάδες φορές. Είναι πραγματικά δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το μεγάλο αυτό μαχητικό έχει ναυτική καταβολή, ότι σχεδιάστηκε δηλαδή για να επιχειρεί από καταστρώματα πτήσεων αεροπλανοφόρων. Βέβαια, δεν ήταν το μόνο μεγάλο μαχητικό του Αμερικανικού Ναυτικού, από τη στιγμή που η διάδοχή του, τα επίσης δικινητήρια F-14 και F-15, ήταν ακόμη μεγαλύτερα. Ήταν όμως το πρώτο πραγματικά πολλαπλού ρόλου, για τα δεδομένα της δεκαετίας του 60, μαχητικό της κατηγορίας των 20 τόνων που εντάχθηκε σε υπηρεσία και μάλιστα σε μια εποχή που τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα είχαν μόλις αρχίσει να μεγαλώνουν σε διαστάσεις, με τα πυρηνοκίνητα μεγαθύρια κλάσης Nimitz να βρίσκονται ακόμη στα σχεδιαστήρια. Παρά το μεγάλο του μέγεθος και κατ' επέκταση παρά τις μεγάλες ποσότητες καυσίμου που μπορεί να μεταφέρει, η αυτονομία του Phantom, ο μέγιστος χρόνος που μπορεί να παραμείνει στον αέρα δηλαδή, είναι μόλις 2,5 ώρες. Το πλήρες φορτίο καυσίμου που μεταφέρεται σε 3 εξωτερικές δεξαμενές και τις εσωτερικές κατά μήκος της δράχης της ατράκτου μαζί με 2 ακόμη στο εσωτερικό της πτέρυγας φτάνει τις 21.000 λίβρες ή τους 11 τόνους κατά προσέγγιση. Αυτή είναι δε και η πρώτη ένδειξη της ηλικίας του αεροπλάνου. Το Phantom και οι πολλοί και γι' αυτό τα πληρώματα που το πετούν σχεδιάζουν πάντα με πολύ προσοχή τις διαδρομές και τα ύψη μιας αποστολής όταν θέλουν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις.
η επιτήρηση των συνόρων, η παρακολούθηση ασκήσεων στο χώρο του Αιγαίου και όχι μόνο, ο εντοπισμός και η καταγραφή ηλεκτρονικών εκπομπών, η καταγραφή δασικών και μη εκτάσεων που έχουν πληγεί από καταστροφικές πυρκαγιές ή πλημμύρες και η χρήση υπέρυθρων φωτομηχανών για τον εντοπισμό πηγών νερού κάτω από την επιφάνεια της γης σε συνεργασία με πολλά πανεπιστήμια της χώρας, είναι μερικά μόνο από τα καθημερινά καθήκοντα των φωτογραφικών φάντομ και των πληρωμάτων τους. Καθήκοντα που καλύπτονται παράλληλα με την εκπαίδευση υπταμένων και τεχνικών στο αεροπλάνο και τα συστήματά του. Τα 8 φωτογραφικά φάντομ που αγοράστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, εισάγοντας την 348 μοίρα σε μια νέα εποχή, πλαισιώθηκαν από το 1994 από 27 ακόμα αεροπλάνα του ίδιου τύπου που παραλήφθηκαν από τη Γερμανία, όταν η Luftwaffe τα απέσυρε από τις τάξεις της. Το 2008, η 348 μοίρα τακτικής αναγνώρισης συμπληρώνει 55 χρόνια ζωής και προσφοράς και 3 δεκαετίες συμβίωσης με το φωτογραφικό φάντομ. Με βάση τον ισχύοντα σχεδιασμό της πολεμικής αεροπορίας, το Phantom θα παραμείνει σε υπηρεσία πιθανότατα μέχρι και το έτος 2020. Το μεγάλο δικινητήριο θα συνεχίσει κατά συνέπεια να έχει καθημερινή παρουσία στους ελληνικούς ουρανούς και στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, διατηρώντας επάξια τον τίτλο του μακροβιότερου μαχητικού σε ελληνική υπηρεσία. Έναν τίτλο που μάλλον είναι απίθανο να χάσει από κάποιο άλλο μαχητικό αεροπλάνο στο μέλλον.